Επισκέπτεται σήμερα το νοσοκομείο μας ο Αττικής Περιφέρειας, ο κ. Νικολόπουλος. Στη συνάντηση που προηγήθηκε, είχαν κληθεί όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του νοσοκομείου που είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους και τις επισημάνσεις τους πάνω σε λειτουργικά προβλήματα του νοσοκομείου ή σε προβλήματα που αφορούν τη στελέχωσή του. Στην συζήτησή μας, επίσης, θα εκτιμηθούν η πορεία των ήδη δρομολογημένων παρεμβάσεων και κάποια καινούργια στοιχεία, τα οποία θα προσθεθούν στην πορεία αναβάθμισης του νοσοκομείου της Κορίνθου, την οποία βιώνουμε όλοι την τελευταία περίοδο. Ήρθαμε σήμερα το νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά όχι μόνο το νοσοκομείο Κορίνθου, ιδιαίτερα θέματα βέβαια απασχολούν και πρέπει να συζητήσουμε το νοσοκομείο, θα έχουμε και την συνεργασία όσον αφορά και το κέντρο υγείας Κορίνθου για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στο ρόλο του και στο ΚΕΦΙΑΠ, δηλαδή το ίδρυμα, το τμήμα αποκατάστασης το οποίο ανήκει στο νοσοκομείο. Και αυτό γιατί πέρα από τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στη στελέχωση ορισμένων ιατρικών τμήματων, όπως παιδιατρικής, στη λειτουργία μάλλον παιδιατρικής και ακτινολογικού το τελευταίο διάστημα, αλλά λόγω οξέων, αν θέλετε, θεμάτων τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν και άλλα λόγω χρονιζόντων προβλημάτων στελέχωσης, αφενός ήρθαμε να δούμε από κοντά ποιες άμεσες λύσεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Και το κυριότερο το οποίο καταλήξαμε είναι ότι οι θέσεις οι οποίες έχουν προκηρυχθεί στην παιδιατρική και την ακτινολογία, στο ακτινολογικό τμήμα, θα πρέπει να προχωρήσουν οι μόνιμες θέσεις, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στο στομότερο δυνατόν. Ήδη στην ακτινολογία πηγαίνουν στην τελική φάση της έγκρισης του διορισμού από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Και πιστεύουμε ότι και στην παιδιατρική οι θέσεις οι οποίες έχουν προκηρυχθεί, όπως και σε άλλες ειδικότητες χειρουργικής κτλ., μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουν επίσης ολοκληρωθεί και θα προχωρήσουν. Παράλληλα όμως με αυτές τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, όπως ξέρετε, μπήκε προγραμματισμός από πλευράς Υπουργείου στην επόμενη τετραετία της προκήρυξης 2.500 θέσεων ιατρικού αλλά και νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού κατέτος στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν ένα επίγον, αν θέλετε, καθήκον που έχουμε με τα νοσοκομεία και να το μας βοήθησε να δούμε και τις προτεραιότητες στη συζήτηση σημερινή, είναι το ότι πρέπει σύντομα στον προγραμματισμό του 2019 να είμαστε έτοιμοι, ο οποίος θα βγει περίπου σε ένα μήνα, να είμαστε έτοιμοι να έχουμε τις θέσεις οι οποίες κατά προτεραιότητα χρειάζονται να προκηρυχθούν στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Από αυτή την άποψη ήταν χρήσιμη συζήτηση, ήταν χρήσιμο το ότι ενημερωθήκαμε από πρώτο χέρι, να το πω έτσι, για προβλήματα που υπάρχουν σε διάφορα τμήματα και μονάδες, όπως επίσης να τα δούμε και σε συνδυασμό με το προγραμματισμό ανάπτυξης που γίνεται του νοσοκομείου. Και έρχομαι στο δεύτερο. Μάλλον πριν περάσω στο δεύτερο κομμάτι, να πω ότι και να τονίσω ότι αυτός ο προγραμματισμός γίνεται στα πλαίσια της απόφασης που έχει ήδη πάρθει ότι το ισοζύγιο προσλήψεων προς αποχωρήσεις προσωπικού για τα επόμενα χρόνια θα είναι 1:1. Αυτό σημαίνει, για να το αναλύσω και το θέμα των προγραμματισμού των προσλήψεων, ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να καλυφθούν όσες θέσεις αδειοδοτήσεων ή άλλου τύπου αποχωρήσεων, παραιτήσεων κτλ. Συν το να καλύπτονται και κενά που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με μόνιμο προσωπικό. Και προφανώς έτσι καταλαβαίνετε ότι αν δεν ίσχυε και αυτή η αναλογία το 1:1, δεν θα ήταν δυνατό να συζητάμε έτσι τέτοια θέματα σήμερα στο νοσοκομείο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε επίσης δύο προγραμματικά θέματα να λύσουμε. Το πρώτο είναι η τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου
οποίο σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου αυξάνει τις οργανικές του κλίνες με σκοπό και να μπορέσει να εξυπηρετήσει στην πορεία του με την επαρκή στελέχωσή του και περισσότερο πληθυσμό στην περιοχή, αλλά και να μπορεί να αυξήσει το προσωπικό στις ανάγκες πραγματικές που υπάρχουν. Εδώ χρειάζεται επίσης μια προετοιμασία και μια προεργασία από τις υπηρεσίες και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτή την τροποποίηση. Και το τρίτο θέμα, που είπα και στην αρχή ότι έχουμε και το θέμα του ΚΕΦΙΑΠ, είναι το ότι είναι ένας από τους νομούς ο οποίος λόγω και των πολλών τροχαίων και ατυχημάτων τα οποία έχει, είναι προφανές ότι η περιοχή αξίζει να έχει και καλύτερη αντιμετώπιση όσον αφορά την αποκατάσταση του πληθυσμού όταν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα αναπηρειών ή τραυματισμών κτλ. Ήδη έχει ξεκινήσει ένας προγραμματισμός από πλευράς Υπουργείου ενίσχυσης καταρχή του ΚΕΦΙΑΠ με προσωπικό, είτε μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ που έχουν βγει, είτε με επικουρικό προσωπικό, έτσι για να μπορέσει να αυξήσει, ας το πούμε έτσι, να επεκταθεί και σε περισσότερο μέρος του πληθυσμού, μέχρι να μπορέσει να φτάσει να αξιοποιηθεί πλήρως τα επόμενα χρόνια οι υποδομές και η δυναμική την οποία μπορεί να έχει. Ευχαριστήσω τον κύριο Διοικητή για την παρουσία του εδώ σήμερα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικοδημητικό και ορθό να ενημερώνεται ο Διοικητής της Έκθεσης από πρώτο χέρι, όπως ακριβώς σήμερα το κάναμε με τους συνεργάτες και συναδέλφους μου από το νοσοκομείο. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας αυτό που θέλουμε είναι να προστατεύουμε και να προσπαθούμε να τονίζουμε τις δυσλειτουργίες που μπορεί να έχει το νοσοκομείο στην Κόρινθο, γιατί για κάποιους λόγους που μπορεί να είναι έκτακτοι ή για κάποιους λόγους που μπορεί να προϋπήρχαν. Και θέλουμε να τονίζουμε και να προστατεύουμε τη δουλειά των γιατρών, ώστε να προασπίζεται η υγεία των πολιτών και γενικά η δημόσια υγεία. Νομίζω ότι σήμερα κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση ό,τι έχει να κάνει διαπιστωτικού επίπεδου αλλά και ενημερωτικού επίπεδου σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τα προβλήματα των γιατρών αλλά και γενικά και των νοσηλευτικής υπηρεσίας και των υπολοιπού προσωπικού του νοσοκομείου. Πήρα κάποιες απαντήσεις οι οποίες εν μέρη με ικανοποίησαν και μου δίνουν μια προοπτική να μπορέσουμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο και μιλάω καθαρά για το ιατρικό προσωπικό των ιατρείων στο νοσοκομείο. Θεωρώ γενικά, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι γενικά όλα τα νοσοκομεία έχουν πρόβλημα. Παντού υπάρχουν θέματα, παντού όμως εφόσον υπάρχει μια καλή θέληση και συνεργασία μπορούν να λυθούν προβλήματα και ακόμα και αν αυτά είναι προβλήματα τα οποία είναι ετών.